Θα ξεκινήσουμε από τον Α, γιατί για τον Α μιλούσαμε και πριν. Να ξεκινήσουμε από τον Α. Και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, θέλω να μας πεις τι γίνεται, γιατί και χτες το συζητούσαμε και είχε γίνει έτσι ένα ενταραμέρι. Τι είχε γίνει? Είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και είχε γράψει στη στήλη του στον Gossip TV ότι θα φύγει η Βίκυ Χατζηβασιλείου από τον Α. Βγήκε την επόμενη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, την ίδια μέρα ο Νίκος Γεωργιάδης μέσα από, το δικό του site και είπε ότι μίλησε με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία διαψεύδει το γεγονός ότι θα φύγει από τον Α. Και έχουμε μείνει εκεί. Φεύγει, δεν φεύγει, είναι ακόμα σε συζητήσεις. Και έρχεται το ρεπορτάζ του Αλέξη μας τώρα. Λοιπόν, Αλέξη, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Το συμβόλαιο της Βίκυ Χατζηβασιλείου είναι μονοετές. Το αποκάλυψε και στο TV Έθνος πριν δύο εβδομάδες σε μια μεγάλη συνέντευξη που έδωσε. Λύγει το συμβόλαιο αυτό. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή ότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου είχε στείλει ένα μήνυμα προς τον Α, δηλώνοντας στο περιοδικό ότι αν της γίνει μία πρόταση μίας στους αποδοχών. Έχω ένα θέμα με την επιστροφή. Μην ανησυχείς, και εμείς το έχουμε. Εντάξει. Okay. Αν της γίνει κάποια πρόταση μείωσης αποδοχών, δεν πρόκειται να την αποδεχτεί, δεν θα είναι δελεαστική η πρόταση. Οπότε, επί της ουσίας, έχουμε να κάνουμε για ένα από τα πρώτα θρίλερ της φετινής τηλεοπτικής περίοδου. Άρα υπάρχει μια βάση σε αυτό που φυσικά ακούγεται. Φυσικά και υπάρχει. Και εμένα μου κάνει και εντύπωση το μονοετές για τη Βίκυ Χατζηβασιλείου. Πάντα υπέγραφε μονοετή συμβόλαια με το κανάλι. Το κανάλι το διάλεγε αυτό ή η Βίκυ? Νομίζω ότι ήταν επιλογή της ίδιας της δημοσιογράφου και παρουσιάστας να επιλέγει μονοετή συμβόλαια. Μάλιστα. Οπότε τώρα δεν ξέρουμε αν της έχει γίνει πρόταση για μείωση αποδοχών. Είναι κάτι που φοβάται, αυτό καταλαβαίνω. Σίγουρα είναι κάτι που φοβάται, γιατί υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα στον Α μετά την αλλαγή της διοίκησης. Είχαμε και μια αποχώρηση μέσα στην εβδομάδα της Γενικής Διευθύντριας Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της κυρίας Άννας Βλαβιανού μετά από 6 χρόνια επιτυχημένης πορείας. Η νέα διοίκηση έχει δείξει ότι θέλει να προχωρήσει σε αλλαγές. Περιστολή κόστους και να χαμηλώσουν τα budget και στα υπάρχοντα συμβόλαια, όχι σε αυτά που τρέχουν, στις ανανεώσεις που θα γίνουν, αλλά ενδεχομένως και στα λειτουργικά κόστη κάποιων εκπομπών. Η πορεία της εκπομπής της πώς ήταν φέτος? Πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Στο σύνολο του κοινού ήταν πάρα πολύ καλή, εντάξει, ήταν λίγο χαμηλότερα στο δυναμικό κοινό 18-54. Πάντα όμως.